Λοιπόν, είναι δύσκολη χρονιά. Δύσκολη, έτσι. Να σημειώσουμε. Τη Δευτέρα 15 Δεκάτου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Και θα διαρκέσει έως 30 Απριλίου, όπως καλά είπατε, του 2019. Mm-hmm. Η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 λεπτό και 20 λεπτά το λίτρο, με ανωδική πορεία. Για ποιο λόγο αυτή η ανωδική πορεία και αυτή η αύξηση φέτος? Αυτή η αύξηση που είναι της τάξης των 20 λεπτών, ναι, από πέρυσι, mm-hmm, από, δηλαδή από τον Απρίλιο που σταμάτησε η προηγούμενη διάθεση, mm-hmm, οφείλεται στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Μάλιστα. Κανένας άλλος λόγος δεν συντρέχει, μόνο η αύξηση του βαρελιού διεθνώς. Μάλιστα. Και διαμορφώνει αυτό το υψηλό πρώτη φορά στα χρονικά που έχουμε πετρέλαιο θέρμανση, αυτή την τιμή δεν την έχουμε ξαναδεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε και αλλαγές φέτος. Τι γίνεται ακριβώς, κύριε Κακούρη? Κοιτάξτε, προς το παρόν ισχύουν τα περσινά. Δεν mm-hmm έχει δημοσιευθεί κάτι καινούριο. Mm-hmm. Οπότε μένουμε στα περσινά. Ακούγονται ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλά δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ναι, όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, γιατί δεν έχουμε ακόμη και την υπουργική απόφαση. Την έχουμε, δεν την έχουμε ακόμη. Δεν έτσι έχει ακόμα, αλλά mm-hmm οι καινούργιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ισχύσει το περσινό καθεστώς. Το οποίο, αν θέλετε να σας το αναφέρω. Ναι, ναι. Μιλάμε για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο ανέρχεται στα 12,5 λεπτά ανά λίτρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας καταναλωτής που θα αγοράσει 1000 λίτρα πετρέλαιο θα πληρώσει περίπου 1200 ευρώ. Mm-hmm. Και θα του επιστραφούν με την επιδότηση που θα γίνει το επόμενο έτος στο maximum έως 80 ευρώ για τα 1000 λίτρα. Μιλάμε για αστείο ποσό. Και αυτό είναι συνάρτηση των τετραγωνικών της οικίας του. Ναι, mm-hmm, ναι. Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξουν περίπου σε ένα μήνα, mm-hmm, από τώρα, μπορεί και πιο πάνω, γιατί mm-hmm πέρυσι είχαμε καθυστερήσει αρκετά, και γίνονται ηλεκτρονικά στο Taxis.net. Τώρα, πώς διαμορφώνεται το είναι οι δικαιούχοι, δεν ξέρω αν ναι, να περιλήψει, ναι, να πούμε κάποια πράγματα. Ναι, για πείτε μας. Οι άγαμοι, καταρχήν, mm-hmm, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτοί δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Η έγκαμη ανεβαίνει εκεί το εισόδημα, φτάνει mm-hmm στα 20.000 ευρώ το χρόνο, συν 2.000 ευρώ ανατέκνο προς αύξηση. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες 22.000 εισόδημα και 2.000 για κάθε παιδί επιπλέον. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα λίτρα, τα μέγιστα λίτρα, είναι 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Mm-hmm. Μέχρι 80 τετραγωνικά. Δηλαδή, ένας που έχει 50 τετραγωνικά σπίτι θα επιδοτηθεί για 400 λίτρα. Μάλιστα. Οπότε αυτός θα πάρει 50 ευρώ επιστροφή. Μάλιστα. Επίσης, κύριε Κακούρη, και το ύψος, θα λέγαμε, του συνολικού ποσού του επιδόματος διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα και με την κλιματική γεωγραφική ζώνη. Η Αιτωλοκαρνανία σε ποια ζώνη βρίσκεται και τι ακριβώς είναι αυτό? Ζώνη. Ναι, ναι. Είμαστε γάμα ζώνη, η οποία επιδοτεί αυτό το λιγότερο πετρέλαιο. Υπάρχει βέβαια και άλλη μία δέλτα που είναι πιο νότιες περιοχές. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, επιδοτεί 8 λίτρα Αιτωλοκαρνανία mm-hmm ανά τετραγωνικό μέτρο με μάξιμο στα 8 τετραγωνικά. Mm-hmm. Εκτός από τις μονογονεϊκές οικογένειες που εκεί πάμε για, ανεβαίνουμε και πάμε στα 800 λίτρα για κάθε οικία. Mm-hmm. Ενώ είναι 640 λίτρα για όλους το maximum, ναι, αυτές τις οικογένειες πάμε στα 800. Mm-hmm. Αυτές είναι, δεν, ναι, ναι, τα περσινά περίπου, δεν ισχύει κάτι καινούργιο, δεν έχει ακουστεί κάτι για κάποια διαφοροποίηση. Μάλιστα. Γενικά, θα λέγαμε, εδώ στην περιοχή υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης ή επιλέγει εναλλακτικές μορφές θέρμανσης στην περιοχή? Εντάξτε, τι στοιχεία έχετε εσείς? Φαντάζομαι αυτά θα τα συζητάτε έτσι και στο σύλλογό σας. Ναι, τα στοιχεία μας τα τελευταία χρόνια που όλοι περνάμε με κάποια τις δυσκολίες μας, και περισσότερο κάθε σπίτι που θέλει ένα τρελά λεφτά για να ζεσταθεί, ναι, συνεχίζουν να έχουν θέρμανση. Το πετρέλαιο, να χρησιμοποιούν για θέρμανση το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Όσοι προσπαθήσαν να κάνουν κάποιες εναλλακτικές μορφές, πληρώσαν κάποια χρήματα επιπλέον με αποτέλεσμα να το γυρίσουν πάλι στο πετρέλαιο θέρμανσης στη συνέχεια. Mm-hmm. Υπάρχει η ζήτηση, λιγοστά τα λίτρα όλα τα χρόνια, κάθε χρόνο και μειώνεται η ζήτηση. Καλή, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το κόστος, έτσι, ο κόσμος. Εντάξει. Λιγότερα λίτρα, mm-hmm, με από 100-200 λίτρα, απλά μόνο και μόνο να μπορέσουν να περάσουν κάποιες τις μέρες των Χριστουγέννων και κάποιες άλλες πολύ δύσκολες ημέρες που αναμένονται πολλά κρύα. Αυτές είναι οι τελευταίες. Τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς από την πλευρά σας, κύριε Κακούρη, για να κλείσουμε, τι έχετε να συστήσετε στους καταναλωτές που μας ακούνε? Κοιτάξτε, εμείς σαν Ένωση Βεζινοπολών είμαστε δίπλα στους καταναλωτές. Υπάρχουν το πρακτήριο της γειτονιάς εξυπηρετεί τον καθέναν, υπάρχουν πιστωτικές κάρτες που μπορεί να πληρώσει και με άτοκες δόσεις, αν τυχόν και η τράπεζά του το επιτρέπει, mm-hmm, ή το πρακτήριο.
το συγκεκριμένο πρατήριο που θα πάλι, για να μπορέσει να ζεσταθεί, ας πούμε, πληρώνοντας με κάποιες δόσεις. Ναι. Μετά θα πρέπει, αυτό πρέπει να συστήσουμε είναι να γίνεται σωστή η παράδοση, να γίνεται, να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, να μην συμβεί κανένα ατύχημα, είναι το κυριότερο κατά την παράδοση που αφορά και τον καταναλωτή αλλά και τους συναδέλφους πρατηριούχους μας. Θα πρέπει μετά να ελέγχουν το χρώμα να είναι κόκκινο του πετρελαίου, να παίρνουν την απόδειξή τους για τα καύσιμα που βάλανε. Όπως είπαμε, να τηρούνται κανόνες ασφαλείας και να υπάρχει η μέτρηση και η προμέτρηση του καυσίμου για να μην υπάρχουν διαφορές. Μάλιστα. Σαν Ένωση Βενζινοπολών είμαστε δίπλα στον καταναλωτή. Τα τηλέφωνά μας είναι το 26410-23456. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, οτιδήποτε απορία υπάρχει πάνω στο επίδομα θέρμανσης, γενικά να εξυπηρετήσουμε όλους τους καταναλωτές. Μάλιστα. Γενικότερα θα λέγαμε ο κλάδος σας, βλέπουμε και κάποια λουκέτα που έχουν μπει εδώ στην περιοχή. Τι στοιχεία σε αυτό το τομέα έχετε, κύριε Κακούρη? Είμαστε ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια μας πολεμάνε από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, κάποια συστήματα που μας αναγκάζουν να βάζουμε κάθε χρόνο και συνέχεια αλλαγές είναι μεγάλα κόστη και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον, γιατί έχουν μειωθεί και οι καταναλώσεις, να ανταπεξέλθει ο πρατηριούχος ώστε να πληρώσει όλα αυτά που του ζητάει η πολιτεία. Και γι' αυτό αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο, γιατί βλέπουν αντί να προσπαθούν να κερδίσουν μερικά χρήματα για να ζήσουν στις οικογένειές τους, βλέπουν να βάζουν και από αυτά που τους έχουν μείνει να χρηματοδοτούν το πρατήριο. Βέβαια, όταν έρχεται τώρα ένας με το αυτοκίνητό του, αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Βάζουν βενζίνη ακόμη και 5 και 3 ευρώ. Και 5 και 10 ευρώ. Μετά έχουν μπει και οι εταιρείες στο παιχνίδι του πρατηρίου για να ανοίγουν δικά τους ιδιόκτητα πρατήρια. Με αποτέλεσμα να αφανίζεται ο πρατηριούχος που κάνει λειτουργήμα σε κάθε περιοχή, σε κάθε χωριό του νομού μας. Όπως ξέρετε, η γεωγραφική θέση του νομού μας έχει αρκετά χωριά. Και εκεί χρειάζεται να υπάρχει το πρατήριο για να μπορεί ο κάθε καταναλωτής να εξυπηρετηθεί κοντά. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, κύριε Κακούρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλό χειμώνα σε όλους τους καταναλωτές και είμαστε δίπλα τους, οτιδήποτε χρειαστούν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.